Αγαπητέ μου Δήμαρχε, κυρία Υπουργέ, dear Minister, φίλες και φίλοι, καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την πολύ θερμή σας υποδοχή. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας να επισκεφθώ το Δήμο σας. Και το θύμισε ο κύριος Δήμαρχος, η σκέψη μου ανατρέχει σε μία άλλη επίσκεψη η οποία είχε γίνει τον χειμώνα του 1991 από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, εδώ στα χωριά σας, λίγο μετά την κατάρρευση του καθεστώτος. Και θέλω να δανειστώ μία φράση από αυτά τα οποία είχε πει τότε στο δημόσιο λόγο του, γιατί πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Είχε πει τότε ότι η ελληνική εθνική μειονότητα πρέπει να είναι μία γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο μας λαών. Όσο ίσχυε τότε, άλλο τόσο ισχύει και τώρα. Και θέλω να ξέρετε ότι στο πρόσωπό μου, ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, θα έχετε πάντα έναν άνθρωπο ο οποίος θα σκύψει πάνω στα προβλήματα της μειονότητας και θα αγωνιστεί για να βελτιώσει το βιωτικό σας επίπεδο, αλλά κυρίως για να επιτρέψει σε αυτά τα νέα παιδιά να ζουν, να ελπίζουν ότι μπορούν να προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε να μείνουν εδώ και να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού. Και για να γίνει αυτό, φίλες και φίλοι, θα δουλέψουμε μαζί με την κυβέρνηση της φίλης Αλβανίας και θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας. Διότι όσο η Αλβανία προσεγγίζει στην ευρωπαϊκή οικογένεια, τόσο θα βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο όλης της χώρας, αλλά και τόσο θα πρέπει να γίνονται τα απαραίτητα εκείνα βήματα, ώστε να προστατευθούν πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Και αυτά τα βήματα μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα γίνουν. Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Και έχουμε μια ειλικρινή και ανοιχτή συνεργασία με την κυβέρνηση της Αλβανίας. Γνωρίζουμε καλά ποια είναι τα ζητήματα. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία της ιδιοκτησίας για όλους τους Έλληνες. Όχι μόνο αυτούς που βρίσκονται στους δύο αναγνωρισμένους μειονοτικούς δήμους. Και γνωρίζω επίσης πόσο σημαντικό είναι να βοηθήσει και η αλβανική κυβέρνηση ώστε να βελτιωθούν περισσότερο οι υποδομές, κυρίως στα ορεινά χωριά, και όπου χρειάζεται και όπου μπορούμε είμαστε έτοιμοι να σταθούμε δίπλα. Όχι μόνο στις δημοτικές αρχές αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση προκειμένου αυτά να γίνουν πράξη. Με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να στηρίξουμε και την εκπαίδευση. Θέλω να σας πω πόσο συγκινημένος είμαι κάθε φορά που επισκέπτομαι ένα σχολείο εκτός Ελλάδος, πόσο μάλλον εδώ. Πόσο μάλλον εδώ, στο Δήμο σας, στη Λιβαδιά, όπου βλέπω τα νέα παιδιά με τις παραδοσιακές φορεσιές και με την ελληνική σημαία. Δεν ξέρετε πόσο δύναμη, σας το λέω ειλικρινά, μας δίνουν και μου δίνουν προσωπικά αυτές οι εικόνες να μπορώ να συνεχίσω και εγώ το δικό μου έργο για μια ισχυρή Ελλάδα. Διότι όσο πιο ισχυρή είναι η πατρίδα μας, τόσο πιο αποτελεσματικά θα στέκεται και στο δικό σας το πλευρό. Θα κάνουμε πρόοδο, φίλες και φίλοι, στις σχέσεις μας με τη φίλη Αλβανία. Βρισκόμαστε πια αρκετά κοντά να λύσουμε ένα χρόνιο ζήτημα που αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων μας ζωνών, πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, διότι να ξέρετε ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών δεν λύνονται με ακραία ρητορική και με κούφια λόγια, λύνονται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και με τον ίδιο τρόπο θα επιλύσουμε και με τη φίλη Αλβανία τις δικές μας διαφωνίες στο ζήτημα αυτό. Αλλά θέλω πάνω απ' όλα να κρατήσετε μέσα σας αυτή την προσωπική δέσμευση που σας δίνω σήμερα εδώ. Δεν θα είναι η τελευταία μου επίσκεψη στα όμορφα χωριά σας. Και δεν πρέπει να ξαναπεράσουν
32 χρόνια για να επισκεφθεί Έλληνας Πρωθυπουργός στην ελληνική εθνική μειονότητα εδώ στην Αλβανία. Θα είμαστε κοντά σας, να μας αισθάνεστε κοντά σας. Σκύβουμε πάνω στα προβλήματά σας. Το ζήτημα του επιδόματος των ανασφάλιστων υπερηλίκων λύνεται κατόπιν δικιάς μου προσωπικής παρέμβασης, όπως και η μείωση των χρόνων για να στοιχειοθετήσετε δικαίωμα σύνταξης στην πατρίδα μας. Είναι ζητήματα τα οποία φτάνουν πια στην τελική τους λύση. Διότι όσο θέλουμε τα νέα παιδιά να μπορούν να μείνουν στον τόπο τους, άλλο τόσο θέλω οι συμπολίτες μας μεγαλύτερης ηλικίας να αισθάνονται ότι έχουν τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας. Περάσατε πολύ μεγάλες δυσκολίες και το ξέρω καλά. Και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να κρατήσετε την σημαία μέσα στην καρδιά σας, όταν δεν ήταν εύκολο να την ανεμίζετε ψηλά όπως επιτρέπετε να το κάνετε σήμερα. Σε εσάς λοιπόν χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η Ελλάδα σας χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ και θέλω να ξέρετε ότι εδώ, σε αυτήν την όμορφη γωνιά στην οποία κατοικείτε εδώ και αιώνες, η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πάντα λίγο πιο δυνατά και το γαλάζιο της σημαίας είναι πάντα λίγο πιο γαλάζιο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2023. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.